και ερωτηματικά. Τι? Ένα ερώτημα είναι, οι Μπάντερ Μάινχοφ παίρναν άδειες. Οι άλλοι τρομοκράτες, ένα λεπτό. Επειδή άκουσα, επιτρέψτε μου. Είναι σκεπτικό αυτό. Ναι. Έβγαινε κόσμος από τις φυλακές στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκό πλαίσιο κλπ. Αλλά τώρα βγαίνει. Αυτό, τώρα εσύ είναι πλαίσιο κοινό για όλους. Σήμερα λοιπόν που δεν υπάρχουν Μπάντερ Μάινχοφ μέσα. Λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι το Συμβούλιο Φυλακής πρέπει να ελεγχθεί. Ελέγχεται. Δεν το συζητούμε αυτή τη στιγμή. Ορθά το Υπουργείο έχει πάρει την απόφαση και έχει ζητήσει να υπάρξει έλεγχος και όλα τα σχετικά. Διότι είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Γιατί έπαιρνε ο συγκεκριμένος φυλακισμένος για 6 φορές ισόβια καταδικασμένος, πήρε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, πήρε τόσες άδειες. Δεύτερον, έτσι, σε σχέση με άλλους φυλακισμένους οι οποίοι δεν είχαν καν ποινές αυτού του είδους, οι οποίοι δεν έχουν πάρει άδειες. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Λύστε, κύριε Τζαμπτζή, δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να τονίσω ένα πράγμα. Αυτό σε σχέση με το γεγονός ότι υπάρχουν από τη μία πλευρά κάποιοι οι οποίοι είναι έξω, τρομοκράτες κλπ, οι οποίοι έχουν δικαστεί κιόλας και βρίσκονται έξω. Και σε σχέση με πολιτικά κόμματα τα οποία εκδηλώνουν πολλές φορές την συμπαράστασή τους προς τους τρομοκράτες. Ποιος? Αυτό είναι ένα το θέμα. Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλώ, δεν μιλώ για κανένα άλλο. Έχουν πάει έχω και τις φωτογραφίες εδώ. Έχω και τις φωτογραφίες εδώ στην δίκη της 17 Νοέμβρη. Συμπαραστάτες έχουν πάει. Ναι. Στρατούλης, Παπαδόπουλος κλπ. Έτσι είχαν πάει στην παράσταση. Και βεβαίως σε σχέση με αυτό το οποίο υπόθηκε και από χθες εδώ σε εσάς από τον κύριο Τατσόπουλο, ότι υπάρχουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι οι οποίοι συμπαθούν. Έτσι, 17 Νοέμβρη. Όλα αυτά. Πάμε στον κύριο τι ανθρώπινα, δεν το καταλαβαίνω. Ανθρώπινο είναι να συμπαθώ την τρομοκρατία η οποία σκοτώνει και δολοφονεί. Δεν από είναι ένα λεπτό καθένα, κύριε, να κλείσουμε. Σας λέω προκαταβολικά, δεν σας διέκοψαμε, διακόψατε. Όχι, δεν διακόψει κανείς κανένα, δεν τελειώνουμε, παιδιά. Θέλω να απαντήσω. Καταρχήν, μεγάλη επιτυχία της απόδρασης Ξηρίου είναι ότι αποσιωπήθηκαν όλα τα άλλα σημαντικά ζητήματα. Και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που αναλαμβάνει η Ελλάδα. Ότι αναλαμβάνουμε την Προεδρία και δεν συζητάμε τα σοβαρά πολιτικά ζητήματα, τα μείζωνα, που αυτά θα πρέπει να αφορούν. Σας είπαμε, με διακόψατε. Σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Λοιπόν. Δεν συζητάμε τα μείζωνα πολιτικά ζητήματα, με τι κατεύθυνση πάμε μέσα σε αυτή την κρίση να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η γραμμή του κυρίου Σαμαρά για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η συνέχιση αυτής της πολιτικής λιτότητας. Και θα απαντήσω και στο προηγούμενο. Υπάρχουν άνθρωποι που συμπαθούν τις 17 Νοέμβρη στον χώρο. Είμαστε σοβαροί τώρα. Έτσι είπε ο κύριο Τατσόπουλο. Βουλευτή σα είναι, κύριε Σακελάρη. Δεν είναι σοβαρό. Δεν το είπαμε εμεί. Ωραία. Να σα απαντήσω λοιπόν. Νομίζω κανένα δεν μπορεί να υποστηρίξει με σοβαρότητα το ζήτημα αυτό, ότι υπάρχουν συμπαθούντες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Βένιος Αγγελόπουλος είναι πολιτική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Βένιος Αγγελόπουλος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ σας παρακαλώ, δεν μπορεί να λέτε ό,τι να είναι. Να λέτε πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουν υπεράσπιση στο Γιωτόπουλο, το λέει ξεκάθαρα. Δεν σας έχω διακόψει με δικά μου ευθύνη. Δηλώνω ότι δεν έχω μετανιώσει στο παραμικρό. Δεν θα πιάσει αυτή η λάσπη. Τι μας λέτε θεωρίες τώρα. Τι μας λέτε θεωρίες. Λάσπη δεν ήταν άσχετο αυτό που είπα στην αρχή. Δεν είναι άσχετο αυτό που είπα στην αρχή. Ότι όσο είναι η κυβέρνηση του μέλος όποτε η κυβέρνηση, κύριε Λυριτζή, κύριε Οικονόμου. Είναι δυνατόν να λέτε ψέματα. Κύριε Λυριτζή, κύριε Οικονόμου. Όχι, ψέματα δεν μπορεί να λέει κανείς. Κύριε Λυριτζή, κύριε Οικονόμου. Όποτε η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση σε σχέση με το πολιτικό, γυρίζει. Όχι, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Θα τραβήξουμε και την εκπομπή παραπάνω όταν λέγονται τέτοια πράγματα. Ελάτε, κύριε Σακελαρίδη. Όχι, γιατί όταν λέγονται τέτοιου τύπου συκοφαντίες για το ΣΥΡΙΖΑ ότι στηρίζει τη 17 Νοέμβρη, είναι δυνατόν πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίζει τη 17 Νοέμβρη που έχει λειτουργήσει με τον πλέον προβοκατόρικο τρόπο. Μάρτυρες, σε όλες τις δυνάμεις, σας παρακαλώ. Μα είναι δυνατόν να λέγουν αυτά τα πράγματα. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγανε μάρτυρα. Δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται να μην αφήνετε κανένα να μιλήσει. Ελάτε να απαντήσετε. Πριν τον κύριο Καρίνη, τώρα τον κύριο Καρίνη. Σας έχω ακούσει να έχετε πετάξει λάσπη και σε σχέση με τη διαφθορά και σε σχέση με 17 Νοέμβρη για το ΣΥΡΙΖΑ, που αυτό δείχνει τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται η δικιά σας κυβέρνηση να μπορέσει να σταθεί στα πόδια. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να είναι η τελευταία μου κουβέντα και να μου επιτρέψετε, γιατί νομίζω ότι δεν έχει και νόημα αυτή η κουβέντα από ένα σημείο και μετά. Και με ευθύνη όσων την ανοίγουν και με ευθύνη και όσων βάζουν και τα ζητήματα και με ευθύνη και του κύριου Τατσόπουλου, επειδή μου το με ρωτήσατε προηγουμένως, προφανώς,
Αυτό που θέλω να πω και να τελειώσει αυτή η κουβέντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν έχει καμιά σχέση με αυτά. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν συμφωνούντες και συμπαθούντες με την πρακτική της 17 Νοέμβρη, ούτε με την ιδεολογία της, για να το ξεκαθαρίσουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντικό και αυτό ισχύει και για τους χρυσαυγίτες που είναι μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή και για τη 17 Νοέμβρη και για το ποινικό έγκλημα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι όροι μέσα στις φυλακές και το ζήτημα της απόδοσης δικαιοσύνης. Αυτό θα το υπερασπιστούμε και για τους χρυσαυγίτες που είναι μέσα. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι μια πολιτική σπέβλα της κυβέρνησης. Είναι μια πολιτική σπέβλα της κυβέρνησης για να δικαιολογήσει όλα τα υπόλοιπα για το οποίο ο κύριος Τζαμτζής σήμερα δεν είπε τίποτα. Και τη Χρυσή Αυγή θα υπερασπιστείτε και όλα για να κάνετε. Αλλά τα ίδια τα στελέχη θα καταδιαστρέψουν. Ρε παιδιά, ελάτε. Δεν μπορεί να λέει ο καθένα ό,τι θέλει. Όχι, είναι συγκεκριμένα. Είναι συγκεκριμένε συνδηλώσει. Το στελέχη θα καταγράψει. Και να λέμε τώρα. Θα μα πείτε για του φόρου, για την καθημερινότητα. Κύριε Καρέ, στρίβετε δια του αραβόνο. Έχει τον λόγο για την δημοκρατία, πέστε μα. Στον κόσμο, πέστε το. Στηρίζετε. Πέστε το. Αυτή είναι η ιστορία. Σε καθαρίστε. Έχετε ανθρώπου οι οποίοι. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Αυτά είναι τα επιχειρήματά του. Αυτά συζητάμε. Δεν θα του αφήνουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε και με επιχειρήματα και να απαντάμε και στη λαό. Επειδή είμαι νέο άνθρωπο, θα αφήνω την κυβέρνηση να λέει ότι θέλει. Αντίληψη. Ελάτε, παρακαλώ. Η αντίληψη είναι να αφήνουμε. Να βάλουμε λάθο στην ανεμιστήρα και να το βουλώσουμε. Να του χαιρόμαστε για την κυβέρνηση. Κύριε Καρύδη, ελάτε. Εγώ θέλω να κάνω το εξή σχόλιο. Και συγγνώμη κιόλα. Όλο αυτό ο πόλεμο. Ο πόλεμος χαρακομμάτων που γίνεται και εδώ μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας διεξήχθηκε χθες όταν όλα τα φώτα.